Τώρα έτσι όπως σε βλέπω, σε θυμάμαι στα φάρμες που είχες παίξει σε έναν αγώνα που έγερνες και μετά ανακαλύψαμε ότι σου είχαμε βάλει 5 κιλά παραπάνω από τη μία πλευρά. Ναι, ρε φίλε. Δεν το έχουμε πει αυτό στα παιδιά. Και στο YouTube μπορεί να κορυδεύανε ότι κάνω καμπούρα. Νικήτα, ωραίος ρε. Κουράστηκες πάλι με την κάμερα. 5 ώρες στείνουμε, εγώ και τα παιδιά, δεν έχει κάνει τίποτα και τώρα θέλει να πάρει το credit για τα γράμματα. Για πρώτη φορά δεν θα είσαι ο main antagonist του challenge, πώς νιώθεις? Επιτέλους ρε πω μάγκες, θα κουραστεί εδώ με τον Νικήτα Ράμρε κάθε Κυριακή, έλα ξύπνα, πάμε challenge. Τέλος, εγώ και ο Νικήτας θα είμαστε ποτέ οι main ανταγωνιστές, τι άσκηση πρέπει να βάλουμε? Κάνα deadlift. Πάκο με arts. Thunder. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε νέο βίντεο σήμερα. Βρισκόμαστε στην πλατεία Νέα Σμύρνη και όπως έχετε καταλάβει με το τραπέζι που βλέπετε σήμερα, έχουμε χειροπάλι. Έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο που ήταν από το προηγούμενο βίντεο που τον γνωρίσαμε στο Overhead. Θα μας πούμε τα παιδιά κάποια λόγια για τη χειροπάλι και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το challenge. Τι, εδώ ήρθαμε λίγο να δείξουμε τη χειροπάλι πώς είναι και το άθλημα. Να φύγει από τα δεδομένα ότι το Brandefer είναι κάτι του δρόμου, κάτι τελείως. Παρότι είμαστε στο δρόμο τώρα. Παρότι είμαστε στο δρόμο, ναι, δεν είναι του δρόμου. Είναι του σταδίου. Είναι τη πλατεία. Ένα κανονικό άθλημα. Καλύτερη περιοχή κιόλα. Το οποίο έχει ομοσπονδία, γίνονται αγώνες στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, πρωταθλήματα, σύλλογοι. Πώς μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να κάνει χειροπάλι στην Ελλάδα, πώς μπορεί να βρει κάποιο σύλλογο? Το καλύτερο είναι θα μπορεί να επικοινωνήσει και μαζί μας για να τον καθοδηγήσουμε εμείς ανάλογα με την περιοχή που είναι να βρει ένα σύλλογο. Μπορεί να το ψάξει και στο Facebook, υπάρχουν σελίδες με σύλλογοι κτλ. Μπορεί να βρουν ένα σύλλογο, να ξεκινήσουν από εκεί και σιγά σιγά να εξελιχθούν. Το να ξεκινήσουν στον δρόμο από μόνοι τους. Μετά από ποτό, ναι. Το καλύτερο είναι να ξεκινήσετε ένα τραπέζι, να μάθετε να παίζετε, να προστατεύετε τον εαυτό σας. Οπότε, παιδιά, πείτε μας ο Αλέξανδρος και η Ηλίας που κάνουν χειροπάλι, τι διακρίσεις έχετε. Γενικά να γνωρίζει έτσι ο κόσμος. Θα ξεκινήσουμε από τις μικρές διακρίσεις. Ήμουνα δεύτερος στα 80 κιλά, σαν τότε εμφανιζόμενος πριν από περίπου 4 χρόνια, όπου ξεκίναγα. Και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι είναι ένα άθλημα το οποίο περιέχει τόσο πολύ τεχνική μέσα. Νόμιζα ότι απλά με πολύ δύναμη και μια σωστή θέση του σώματος θα κέρδιζα, αλλά είδα ότι υπάρχει πάρα πολύ τεχνική. Καλύβησα την τεχνική, έφτασα να είμαι πρώτος στα 80 κιλά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και έκτοτε δεν ασχολούμαι με πρωταθλητισμό, αλλά μου αρέσει περισσότερο να γυμνάζομαι, να δυναμώνω τους μυς μου και κυρίως τους τένοντες. Είναι πρωταθλητική σημασία για τον Brandefer να δυναμώσουν οι τένοντες και μετά να μπούμε δυναμικά και αγωνιστικά. Εγώ αρχικά ξεκίνησα από 12 χρονών. Ήταν παλιά ο πατέρας μου παγκόσμιος πρωταθλητής στους τρεις μπατσινίλες το 1989. Πόσο ήταν η σειρά τώρα, συγγνώμη? Τώρα είμαι 21. Οπότε κάνω 8-9 χρόνια. Έχω βγει 8 φορές πανελλήνιος πρωταθλητής. Και κύπελο και πρωτάθλημα μαζί. Αυτά τα λίγα δηλαδή. Εντάξει. Ναι, στη Τουρκία στο παγκόσμιο έχω πάρει τρίτη θέση και στα δύο χέρια, στην κατηγορία 19-21 ηλικιακά. Και δεύτερη θέση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Λουτράκι που είχαμε κάνει, πάλι δεξί και αριστερό χέρι, στην ηλικία πάλι 19-21. Δηλαδή σήμερα θα προσπαθήσει. Σήμερα θα βάλουμε τα δυνατά μας, εντάξει. Το έπαθλο, παιδιά, σήμερα είναι special το επεισόδιο. Θα έχουμε 20 ευρώ που σου κερδίσει τον Αλέξανδρο και αν κάποιος καταφέρει και κερδίσει τον Ηλία, θα έχουμε 50 ευρώ. Και ίσως 100 εμένα. Να μας πούμε τα παιδιά τώρα πού μπορούμε να τους βρούμε. Έχω κανάλι στο YouTube. Το ένα μου κανάλι είναι το Epic Navigator. Ασχολείται με θέματα ναυτιλίας και ναυσιπλοείας στο γιώτη. Και το δεύτερο κανάλι λέγεται Strength Wisdom και ασχολείται με γυμναστική και αυτοβελτίωση γενικότερα. Εμένα το κανάλι μου που έχει να κάνει καθαρά με το Brandefer, το έχω αφήσει για λίγο καιρό τώρα. Λέγεται Greek Arm Benders και στο Instagram και στο Facebook. Όποιος θέλει μια πληροφορία ή οτιδήποτε μπορεί να στείλει ένα μήνυμα. Ρε καμένη, τι βάρε χέρι και πάρει 5 ευρώ, τι είναι αυτό θα το τσεπώσει ο άλλος και κέρδισε είπαμε. Πάλι για πάμε να σε δω ρε, ξέρεις καθόλου να βάζεις χέρι. Εύκολα ρε, εύκολα. Του πάνω φαίνεται το χέρι. Λοιπόν, για να μην τραυματιστείτε, βάλτε και τα δύο χέρια. Πρώτος κανόνας, κάνουμε ζέσταμα. Δηλαδή, δεν ξεκινάμε να παίζουμε εάν δεν έχουν ζεσταθεί τα χέρια μας. Κάνουμε όλη την κίνηση και του αγώνα και του καρπού και των δαχτύλων. Ξεκινάμε πιο κεντρικά από τον νόμο τον αγώνα. Ναι, και τα πόδια δουλεύουν. Leg drive, Jimmy, ξέρεις. Βάζουμε δύναμη. Δεν κάνουμε μόνο αυτό είναι εδώ την κίνηση στο πλάι. Το χέρι και το σώμα είναι μία κίνηση όλο μαζί. Είτε πάμε έτσι, είτε πάμε έτσι, είτε πάμε γύρω-γύρω. Okay. Ένα κανάλι στο YouTube, γυρίζουμε επεισόδια με διάφορα challenge και δίνουμε έπαθλο χρηματικό στην νικητή. Σήμερα δίνουμε δύο έπαθλα, 20 ευρώ που σχεδίζει τον Αλέξανδρο ή τον Ηλία. Ο είναι ο κύριος ο... Ναι, ο συνάδελφος με την κοτσίδα. Πρώτος και καλύτερος, ο... Αχιλλέας. Αχιλλέας λοιπόν, θα μας κάνει ποδαρικό. Με το δεξί χέρι να το στάξει. Με το δεξί αριστερό, δεν υπάρχει. Έχει ξαναβάλει Brandefer ποτέ? Στο στρατό είχα βάλει. Είχα νικήσει ή έχασες? Είχα νικήσει κάποιος, είχα χάσει από κάποιον. Και κερδίζει αυτός που θα πάρει το χέρι του και θα το βάλει.
πάλι στο μαξιλάρι. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν πρέπει να σε αφήσω να νικήσεις τώρα. Αλλά τώρα βάζουμε μάτ. Ναι, ναι, ναι. Α, τώρα ήδη ξεκινάμε. Ναι, ναι. Δεν έχεις ξεκινήσει ακόμα. Όχι. Ready, go. Αυτός. Πολύ δυνατό το παιδί. Πρέπει να έχουμε σκηνιά να βάλουμε. Ρε, είναι πολύ δυνατός για αυτός. Η σκηνιά. Τι έγινε εδώ, πρώτος αγωνιζόμενος. Λοιπόν, για ηρεμήστε λίγο. Ισιώστε τους καρπούς. Και ready, go. Ωραίο, παιδιά, σοβαρά. Το παιδί είναι πολύ δυνατός, έτσι. Ωραίο, ready, go. Oh. Σε βλέπω, είσαι προετοιμασμένος και είσαι δει και το story από χθες. Τα είδα. Διαβασμένος. Κάνεις καθόλου έτσι, το περίμενες αυτό το challenge, τι περίμενες σήμερα? Όχι, όχι. Έτσι, arm wrestling μόνο σε κάνα λύκειο που κάναμε έτσι μικρή. Τώρα μόνο γυμναστήριο. Πάμε. Πάρα πολύ δυνατός και ο Αντώνης. Πάμε. Μπράβο, Μάγκες. Το όνομά σου, φίλε. Ο Αντώνης είδε το story μας και έτρεξε απευθείας. Αντώνη, το έχουμε, τρίες. Θα το δούμε. Έχουμε καιρό να γυμναστούμε, αλλά εντάξει. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Βάρει, βάρει και σώμα. Πάρα πολύ δυνατός και ο Αντώνης. Ωραία, θα σου ανοίξω το χέρι τώρα. Πρόσχε, μην τραυματιστείς ακολούθα. Αυτό είναι. Είναι θέμα τεχνικής. Άμα πάρεις το παιχνίδι... Θα παίξετε μεταξύ σας και εσύ θα είσαι διαιτητής. Εντάξει. Το κανάλι Greek Strength Games, το ξέρετε. Εδώ, παιδιά. Όχι. Αν κερδίσεις, κανονικά οι άντρες ήταν 20 ευρώ, εσύ αν κερδίσεις θα πάρεις... Πώς θα πάρεις, παιδιά. Πες 2.000. Κοίταμε, εγώ το κάνεις δυνατά. Όχι. Πολύ απαλά. Ready, set, go! Πάμε! Παιδιά, παραλίγο! Είναι καλή άνθρωση! Το χέρι σου μόνο, μην το σπάσεις! Λοιπόν, θα σε γυρίσω σιγά-σιγά, γιατί είναι... Ρε παιδιά, να τα δώσουμε τα... Να το χαρίσουμε στη Φατμέ! Όχι ακόμα, είναι πολύ νωρίς! Χαριζόμαστε! Πολύ δυνατή πάντως! Λοιπόν, θα στο ανοίξω προς και μην τραυματιστείς! Αυτό είναι, τελείωσε! Γυμνάζεστε γενικά? Όχι, δεν γυμνάζομαι. Όχι. Έχετε ξαναβάλει χέρι? Όχι, όταν ήμασταν μικρές. Ποια έχει κερδίσει? Η αδερφή μου. Α, είστε αδερφή. Είναι δίδυμες από την δεξιά. Τι έβγαξε, κύριε Τζίμι? Από εμπειρία να σου πω ότι όποτε λέω ότι κάποιος θα κερδίσει, κερδίζει. Πολύ καλός. Η ατμόσφαιρα μυρίζει 20 ευρώ. 3, 2, 1. Πάμε. Δώσ' του. Τώρα θα σου κατεβάσω το χέρι, ακολούθησε το όμως για να μην μείνει πίσω. Αυτό είναι. Είναι συνάδελφος, οπότε αφήνει και θα του δώσουμε 20 ευρώ. Παραλίες μου χθες. Όχι. Όχι, το γυαλί μου, τα κάνει όλα κόκκινα. Εντάξει, ποια παραλία είναι? Μανάκια ήμουνα. Α, είδες. Κάπτε, ήρθε η ώρα να σε κερδίσω. Απλά με τραυματίσεις, αυτό ήταν μόνο. Α, πάμε. Θα σε πατήσω τώρα. Κοίτα εδώ χέρι. Σε τεράστιο. Πάμε. Είσαι μπουρντός. Τι να πατήσεις. Φοβάται. Και πάμε. Έτσι άνετο σε θέλω. Μπράβο. Α, ξεκινήσαμε. Ακίνητη, πάμε. Έτσι, μην αφήσεις καρπό, μην αφήσεις καρπό. Πρέπει καρπή να είναι ίσχυ. Είσαι έτοιμος? Είναι καθόλου δυνατός ο κάπτεν, ε? Έλα! Τζάμπα τα front lever και τα plants. Μην αφήνεις το χέρι πίσω να φεύγει. Γιατί? Για να μην έχουμε κανένα τραυματισμό. Ναι, ανοίξε τα κάτω. Η πρώτη είναι το κάτω plants βάρος. Ακίνητη, ready, go! Θα μου ρίχνει το παιχνίδι μου πάντως. Ναι, όχι. Έλα, δώσ' το. Πάρα πολύ καλός, φίλε. Χωρίς λουλί θα με παίρνω. Είδες πως φαίνεται τη διαφορά όμως στην πρωταθλητή, φίλε. Είδες πως κάνει τελέχει το χέρι σου. Κάνε control. Ha ha ha.
Μπράβο. Ωραίος. Επόμενος διαγωνιζόμενος, ο. Φετζής, γεια σας. Γιάννη, ξαναδούμε τι έχεις από κάτω. OG member του Christian Games. Έτσι, τον καρπό σου με τον αφήνεις. Θα σε ανοίξω τώρα σιγά σιγά, ακολούθα το χέρι σου. Ωπα, έπεσε. Τέλος, τέλος. Μετά να ρίξω να παίξει. Θα σε ανοίξω τώρα το χέρι, πρόσεχε, μην τραυματιστείς, έτσι. Σε είδα από μακριά ερχόσουνα, πολύ αποφασισμένος. Ναι. Λες τι κάνουν τώρα αυτοί στην πλατεία. Τι κάνετε, ναι. Κάνεις, βάζεις καθόλου με τους φίλους. Βάζω. Πώς έχεις πάρει σε ρίγμα. 10. 10, το κανάλι Vincent Games, το ξέρεις. Αμάν. Αρέσει, ρε, κέρδισε τον ένα παιδί, δεν μας ξέρει. Θα σε ανοίξω τώρα, πώς και μην τραυματιστείς, έτσι. Ετοιμός, θα ανοίξω. Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, θα τα πάρω εγώ τα 50 ευρώ γιατί κουράστηκα. Ποια σε χεράκι θα σου χρειαστεί. Τι έχουμε εδώ. Τι έχουμε εδώ. Δεν ξέρω, Σοκράτης. Σοκράτης. Ο φιλόσοφος. Θα μπορούσα. Σοκράτης είναι καθόλου αθλητής της χειροπάλης. Ναι. Είναι χρόνια πολλά στο αθλητή, πιο πολλά χρόνια από μένα. Για να δούμε πώς παίζουν δύο επαγγελματίες τώρα, παιδιά. Πραγματικά είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Ready go. Και φεύγουν, βλέπετε και οι δύο είναι πάρα πολύ δυνατοί. Πάρα πολύ ωραίο και πάμε σε λουρί. Το λουρί ποτέ δεν λέει ψέματα. Το λουρί λέει πάντα την αλήθεια. Και βλέπετε εδώ απίστευτη τεχνική από το Σοκράτη. Σηκώθηκε ο αγώνας του, είναι φάουλ. Ξαναδίνουμε άλλη μια εκκίνηση. Δεύτερο φάουλ, χάνει το παιχνίδι. Ακίνητη, ready go. Τα βάζει όλα τα βαριγείας. Αμέ. Αμέ. Πρόσεχε το φάουλ, Ηλία. Πάτημα με την κέφα. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν είχαμε νικητή. Ούτε καν εγώ δεν κέρδισα. Μπορεί να έχουμε την επόμενη φορά νικητή. Την επόμενη φορά θα έχουμε και η επόμενη φορά. Για να δούμε. Και θα βγάλουμε ανακοίνωση. Να πούμε καλές προπονήσεις σε όλους. Να προσέχετε και να ζητάτε πάντα σωστή συμβουλή για την προπόνησή σας. Μιλήσετε με εμάς όπου θέλετε, να βρείτε ένα τραπέζι, να προμηθευτείτε και να μην παίζετε όπου να είναι. Και να προσέχετε τα χέρια σας πάρα πολύ. Να γραφτείτε στο Greek Strengths. Ναι, μαγκές. Εγγραφή στο κανάλι, like, βοηθάει πολύ. Θα κάνουμε super γαμάτα βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.